Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη του ρωσο πολέμου, νέε εικόνε που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν κύρια άρματα μάχη τύπου M1A1 Abrams Αμερικανική Προέλευση να επιχειρούνται από τι Ουκρανικέ δυνάμει στο μέτωπο. Αυτά τα άρματα φαίνονται να είναι εξοπλισμένα με ειδική θωράκιση κατά drones γνωστή ως «Cope Cage. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα αμερικανικό άρμα μάχη παρατηρείται στο πεδίο τη μάχη με τέτοια θωράκιση, γεγονό που αν μη τι άλλο είναι σημαντικό. Τον προηγούμενο μήνα, οι Ουκρανικέ δυνάμει είχαν αναφερθεί πω απέσυραν τα αμερικανικά μπραμ από το μέτωπο εξαιτία τη ευαλωτότητά του εναντί των ρωσικών ντρόουν καμικάζι. Τα μπραμ που φαίνονται στι νέε φωτογραφίε όμω διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο προστασία, συμπεριλαμβανομένη και επιπρόσθετη εκρηκτικά αντιδραστική θωράκιση. Αυτέ οι ενισχύσει παρατηρούνται και σε άλλα άρματα του Ουκρανικού και του Ρωσικού στρατού. Ωστόσο, όπω προαναφέραμε, είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται σε Αμπράμ. Τι τροποποιήσει ανέλαβε η Ουκρανική εταιρεία με την West Group. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε την δημιουργία αυτών των θωρακίσεων στις 24 Μαΐου φέτος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Metinvest παράγει επιπρόσθετες θωρακίσεις κατά drones για άρμα μάχης τύπου Abrams και άρματα σοβιετικού σχεδιασμού, όπως τους τύπους T-64, T-72, T-80 και T-90. Μέχρι στιγμή, βέβαια, έχουμε δει μόνο τι θωρακίσει τη εταιρεία που σχεδιάστηκαν για τα άρματα Abrams. Η εταιρεία αποκάλυψε πω έως σήμερα έχει αναπτύξει και παραδώσει στον Ουκρανικό στρατό περισσότερα από 25 συστήματα προστασία για τα άρματα μάχη του Κιέβου, 7 από τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για τα άρματα M1 Abrams που παρέδωσαν οι Πολιτείε στη χώρα. Όπως φαίνεται από τις επίσημες φωτογραφίες που δημοσίευσε η MetInvest, το κύριο τμήμα της επιπρόσθετης θωράκισης τοποθετήθηκε στην κορυφή του πυργίσκου. Άλλα κομμάτια φαίνονται να προστατεύουν τον μπροστινό μέρος του οχήματος, τα πλάγια και το πίσω τμήμα του. Κάποιες εικόνες δείχνουν και ένα μεμονωμένο κομμάτι θωράκισης στο πίσω μέρος του κήτους του Αμπράμ. Η διάσημη αμυντική The Eurasian Times είναι βέβαια σκεπτική, εκφράζοντα τι αμφιβολίε τη πω αυτή η νέα προστασία θα είναι αρκετή για να επιβιώσει ένα ουκρανικό αμπράμ από μια ρωσική επίθεση με drone, ειδικά κατηγορία FPV. Αυτά τα μη επανδρομένα αεροχήματα έχουν επιδείξει πολλέ φορέ την ικανότητά τους να προσαρμόσονται στις αλλαγές του να προσαρμόζονται στι αλλαγέ του πεδίου μάχη, ανακαλύπτοντα για παράδειγμα νέα ευαίσθητα σημεία στα εχθρικά άρματα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.